Βεγγαλικά και πυροτεχνήματα αγοράζουν και οι βολιώτες για το βράδυ της Ανάστασης. Παρά τη δυσκολία της εποχής, και στο Βόλο πρόκειται να τηρηθούν τα πατροπαράδοτα. Μπορεί η χρήση βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων να μην είναι το ίδιο όπως για άλλες περιοχές και στο Βόλο, ωστόσο είναι αρκετοί εκείνοι που επιλέγουν να τα ρίξουν το βράδυ της Ανάστασης. Υπάρχει κίνηση, όπως στα περσινά κυμαίνεται. Το αποκορύφωμα θα γίνει αύριο το Μεγάλο Σάββατο. Μεγάλη προσοχή στον κόσμο. Υπάρχουν διάφορα πυροτεχνήματα που τα οποία ξεκινάνε από 1-2 ευρώ και καταλήγουν σε όσο θέλει ο καθένας να διαθέσει. Φέτος απαγορεύτηκαν και τα δυναμητάκια. Εντάξει, γουρούνες, μινέρευες και αυτά είναι απαγορευμένα ανέκαθεν. Μεγάλη προσοχή στον κόσμο να ψωνίζει από εξειδικευμένα μαγαζιά, να έχουν απάνω πιστοποιήσεις, να γράφουν ελληνικές οδηγίες χρήσης. Αυτά. Ελέγχους πολλούς από την αστυνομία, κάνει μεγάλη προσπάθεια, αλλά υπάρχει αυτό το ίντερνετ που κάνει και καλό και κακό και τα προμηθεύονται από εκεί. Εάν τα χρησιμοποιήσει ο κόσμος με τις οδηγίες τις δικές μας, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ό,τι αυτοσχέδιο τέτοιο απαγορεύεται. Μέσα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι, τις κρατήσαμε. Ανέβηκαν πιο πολύ τα μεταφορικά, αλλά κρατήσαμε τις ίδιες τιμές και η ζήτηση παραμένει στα ίδια επίπεδα. Σε 100 πελάτες οι 99 θα ζητήσουν δυναμητάκια. Σε ανήλικους απαγορεύεται, δεν δίνουμε. Πάντα με συνοδό γονέα. Η πόλη είναι άνω από το 18. Κατηγορίες πυροτεχνημάτων είναι F1, F2, F3, F4. Η κατηγορία F1, F2, F3 είναι για το κοινό, για τον κόσμο. Η F4 είναι από εξειδικευμένα άτομα που τα κάνουμε εμείς.